νέα του Σαββατοκύριακου το Υπουργείο Οικονομικών. Ο φόρο να μην τον πληρώνουμε αναγκηδικά, να τον πληρώνουμε απάνω στο καύσιμο. Όσο κυκλοφορεί το αυτοκίνητο, είναι το πιο τίμιο, το πιο λογικό. Οι εισηγήσει στο Οικονομικό Επιτελείο για τη μείωση τεκμήριων και του φόρου πολυτελεία που επιβάλλεται στα ΙΟΤΑΧΗ είναι για 30%. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών με τεκμήριο το 2013 8.800 ευρώ, το 2015 το τεκμήριο με τη σχεδιαζόμενη μείωση θα πέσει στις 6.160 ευρώ. Και ο φόρος πολυτελείας που πλήρωσε ο κάτοχός του από 440 ευρώ θα μειωθεί στα 308 ευρώ. Η διαφορά πρέπει να είναι αισθητή μεταξύ του απλού του 1.200, 1.300, 1.600 με το μεγάλο, το τζίπτο, έτσι, αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαφορά. Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται το Ολλανδικό μοντέλο που προβλέπει τέλη ανάλογα με τα χιλιόμετρα του κάθε αυτοκινήτου. Μπορεί κάποιο να χρειαστεί το αυτοκίνητό του για πολλέ διαδρομέ. Για ποιο λόγο αυτός θα πρέπει να πληρώνει παραπάνω, εφόσον η δουλειά του είναι πιο μακριά από εκεί που μένει από την αιστεία. Με βάση τα Ολλανδικά δεδομένα, με αυτόν τον τρόπο, το 59% των πολιτών θα πληρώνε μικρότερα τέλη κυκλοφορία, το 25% το ίδιο ποσό και μόλι το 16% περισσότερα τέλη κυκλοφορία. Κάνουνε πειράματα στην πλάτη ε, καθημερινών ανθρώπων τέλη κυκλοφορία κάθε μήνα είναι το δεύτερο μοντέλο που μπαίνει στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών. Δίνεται έτσι δυνατότητα στον κάτοχο του για ταχύ να το αποσύρει όποτε θέλει και όχι υποχρεωτικά στο τέλο του χρόνου. Είναι πιο ευέλικτο, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Για, αν γίνεται κάθε μήνα, αν σου δίνει το δικαίωμα για ένα μήνα να το αποσύρει και μετά να το ξανα... Κυκλοφορή. Και όλα αυτά για να σταματήσει η μαζική κατάθεση πινακίδων. Μόνο το 2013 100.000 ιδιοκτήτε αυτοκινήτων παρέδωσαν τις πινακίδες με το δημόσιο να χάνει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2009 έως το 2013 υπολογίζεται ότι συνολικά έχουν κατατεθεί περίπου 750.000 πινακίδες. Κάθε μέρα ε, παίρνουν τηλέφωνα αυτοί που έχουν καταθέσει τι πινακίδες των αυτοκινήτων που είναι πάνω από 2.000 κυβικά. Δεν μπορούν να τα κρατήσουν τα αυτοκίνητα πλέον. Και να έρθουμε τώρα κυρίε και κύριοι στο άλλο.